Ένας μαραθώνιος, να έχεις κουραστεί, να έχεις εξαντληθεί, αλλά όταν φτάνεις στα 100 μέτρα, δίνεις ακόμα το κάτι παραπάνω για να μπορείς να τερματίσεις όσο καλύτερα γίνεται. Ποιος θα νικήσει, δηλαδή θα νικήσει όποιος. Πιστεύω θα νικήσει όποιος είναι κάτω στις λεπτομέρειες. Και κατά τα ψέματα έχουμε πει ότι σε αυτά τα μάτια είναι όποιος θέλει πιο πολύ. Δηλαδή όποιος πάει πρώτος στην μπάλα, στα rebounds, στις προσωπικές μονομαχίες, πιστεύω ότι η θέληση δηλαδή που δείξει να φτάσει το μάτς, πιστεύω θα κρίνει το αποτελεσμα. Υπάρχει αυτό που λέμε εμείς απ' έξω, ότι μια ομάδα που πάντα χάνει από ένα συγκεκριμένο αντίπαλο ή μια ομάδα που πάντα νικάει ένα συγκεκριμένο αντίπαλο, το κουβαλάει και λίγο στο μυαλό της. Κοίτα, υπάρχουν πιστεύω θεωρητικά ομάδες που ταιριάζουν στον τρόπο που παίζουν με άλλες ομάδες και ομάδες που δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό που λες, θα έχει τύψει με τον αυθεντισμό, σε αυτό το μάλλον το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο, γιατί κατά τα ψέματα μπορούμε να έχουμε κερδίσει 13 φορές, αλλά δεν πάμε να κερδίσουμε στα τρία προηγούμενα Final Four, θα την κερδίσουμε ξαφνικά σίγουρα. Είναι πολύ διαφορετικές ομάδες, πολύ διαφορετικές χρονιές. Φυσικά και όλες έχει κερδίσει το πανευρωπαϊκό, οπότε έχει φύγει ένα μεγάλο μέρος πίεσης και άγχους τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς πάμε ακόμη, πάμε για άλλη μια φορά να δείξουμε τον καλό μας σε αυτό και να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη. Υποθέτω για σένα είναι από τις πιο δύσκολες αποστολές που αντίξε κάποιον. Δηλαδή, έχεις απέναντί του τον Ντεκολό και τον Τεοντόσιτς. Εντάξει, τους έχω παίξει πολλές φορές, με ξέρουν, τους ξέρω, ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Το θέμα είναι να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ να φτάσω στην ομάδα μου, να φτάσει στην νίκη που χρειαζόμαστε για να πάμε στο τελικό. Είναι μια καινούργια πρόκληση για μένα. Θέλω να βρίσκομαι εδώ πέρα να παίζω με τους καλύτερους όλης της Ευρώπης. Και πιστεύω ότι η ομάδα μου είναι εδώ πέρα αντισασμένη για να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Μπορείς να θυμηθείς το 2012 σε δύο επίπεδα. Πρώτον, τις στιγμές τρέλας στο τέλος, αλλά και διαφορετικά το ότι τότε ήσασταν ουσιαστικά μια άπειρη ομάδα, μια πρωτάρα ομάδα. Τώρα μοιάζεται σαν να ετοιμάζεστε για φιλικό. Ακριβώς, θα το έλεγα. Είναι αυτό που αλλάζει ο καιρός που λέμε. Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε οριμάσει, έχουμε γίνει άντρες. Τότε ήμασταν παιδιά, να το πω έτσι. Εμένα ήταν πρώτη μου χρονιά στην Ευρωλίγκα. Του έλεγα το ίδιο να πρωταγωνίσει. Του κόστησα τόσο πολύ να πρωταγωνίσει το ίδιο. Είχαμε δηλαδή τον Μπίλι, ας πούμε, που ήταν, έμπειρος και τον Γιώργο που ήταν ψηλό έμπειρος τότε, αλλά τώρα πιστεύω έχουμε οριμάσει, έχουμε γίνει όλοι μεγάλοι άντρες, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση άλλες τόσες φορές και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται όπως κάναμε τις προηγούμενες. Ο Ολυμπιακός τίνει να παίζει καλύτερα όταν παίζεις εσύ καλά και σε πράγματα που δεν κάνεις πάντα. Δηλαδή να βάλεις αρκετούς πόντους, να σκοράρεις απ' έξω. Είναι ένα βάρος αυτό για σένα, είναι μια ευθύνη, είναι κάτι που το σκέφτεσαι, ας πούμε, όταν κάνεις το πρώτο σουτ. Εντάξει, δεν σκέφτομαι να σου πω απόλυτα, αλλά την ώρα του αγώνα νιώθω καλά και εδώ ότι έχει κολλήσει ομάδα και πρέπει να βοηθήσει και εγώ να βγω μπροστά. Θα κάνω ό,τι μπορώ και εγώ. Αν δω ότι κάποιο παίζει μάλλον είναι καλύτερα, θα κοιτάξω να βοηθήσω αυτόν να βρεθεί σε καλύτερη θέση. Είναι κάτι που προσπαθείς στις προπονήσεις, ας πούμε. Θέλω να πω, δίνεις περισσότερο βάρος σε πράγματα στα οποία δεν είσαι το ίδιο καλός με τα πράγματα στα οποία προφανώς είσαι. Σίγουρα, σίγουρα. Κάθε φορά βελτιώνεσαι, κάθε μέρα, κάθε χρόνο βελτιώνεσαι. Ποτέ δεν μένει στάσιμο, θα μην στάσει το χειρότερο. Γιατί αν αφήσει κάτι, σε αφήνει και αυτό. Και εγώ προσπαθώ να βελτιώνομαι, να γίνομαι όλο και καλύτερο και επιθετικά και αμυντικά πάνω απ' όλα. Και κοιτάω να βοηθήσω την ομάδα όπως γίνεται. Αν δηλαδή προσπαθώ να βάλω 0, πώς θέλω να κερδίσουμε. Να το βάλω 15 και να χάσουμε, προσπαθώ να βάλω 0 και να κερδίσουμε. Πόσο θα βάλει. Πιστεύω μια δεκάρα την έχω. Να σε καλά, ευχαριστώ.